Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Σταύρος Βενέτης στο Εγάλαιο. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την αναμέτρηση ανάμεσα στο Εγάλαιο και το Παγκράτη. Αγώνας που γίνεται για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1 της πρώην Β' Εθνικής. Και φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που βρίσκονται στα δύο άκρα της βαθμολογίας. Το Εγάλαιο μετά από μια ομολογουμένως απρόσμενε καλή πορεία για ομάδα που είχε σοβαρά προβλήματα για στελέχωσης έτσι, στην αρχή της σεζόν, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 11 νίκες και 4 ήττες στα πρώτα 15 παιχνίδια. Αντίθετα, η ιστορική ομάδα του Παγκρατίου δεν έχει κάνει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα, ψάχνει το πρώτο της ροζ φιλοαγώνα. Ένα μάτς που έχει φαβορεί, αλλά βεβαίως όλα αυτά κλισέ είναι αυτό που θα πούμε, αλλά ισχύει. Όλα κρίνονται στο παρκέ. Εκεί φαίνονται τα εύκολα και τα δύσκολα. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν να μας παρουσιάσουν οι δύο ομάδες. Γιατί στο αγώνα ο κύριος Μπούκας, ο κύριος Χριστίδης και ο κύριος Κούλης έχουν δώσει ήδη το τρίλεπτο, γι' αυτό και βλέπετε οι δύο ομάδες ακούν τις εντολές του Κώστα Σωρότου, οι παίκτες του Εγάλαιο, και του Αλέκου Δάγλα, οι παίκτες του Παγκρατίου. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Ο Κυρίτσης πρώτος μπαίνει για το Εγάλαιο, για την βασική πεντάδο, το Εγάλαιο που θα παίξει με τα λευκά βεβαίως σήμερα. Και το Παγκράτη με τα κόκκινα. Εκτός από τον Κυρίτση είναι ο Δουρουντούς, είναι ο Τσορμπατζόγλου, ο Μαλτέσιος. Και ο Τζάιδας, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα που θα ρίξει τον αγώνα ο Κώστας Ωρότος, ο Χαϊκάλης, ο Εζέτζα, ο Λαμπρόπουλος, ο Ντιπτσής και ο Γιαννόπουλος είναι οι πέντε. Ο Διαλόκης, συγγνώμη, όχι ο Εζέτζα, είναι οι πέντε που ρίχνει στον αγώνα ο coach του Παγκρατίου. Και έχουμε παιχνίδι με το Εγάλαιο να κάνει την πρώτη επίθεση. Ο Δουρουντούς πρόλαβε την μπάλα και έχει τώρα την ευθύνη να οργανώσει το παιχνίδι ο Μαλτέσιος με τον Κυρίτση. Και πάλι ο Μαλτέσιος κοντά στο καλάθι, δεν είχε κανένα πρόβλημα εκεί παρά την πίεση του Διαλό να πετύχει το πρώτο καλάθι για το Εγάλαιο. 2-0. Ο Χαϊκάλης απέφυγε το διπλό μαρκάρισμα και έχει τώρα πάλι την μπάλα. Ο Διπτσής από την γωνία, ωραία γύρισε, καλάθι και φάουλ με ανάποδο lay-up από τον νεαρό. Τώρα τον νεαρός θα βαρεθούμε να το λέμε αν συνεχίσουμε να τους αποκαλούμε όλους νεαρούς πλην λίγων εξαιρέσεων. Τα περισσότερα παιδιά του Παγκρατίου είναι πολύ μικρά σε ηλικία. Ο Διψής αστοχή στην βολή, έχει σοβαρήσει βέβαια. Μπάλα είναι για το Παγκράτη.
με τον Χαϊκάλη. Πάλι θα περάσει και δύο παίκτες, γύρισε η μπάλα, πάλι ο Ντιπτσής για τρεις, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Μαλτέσκιου. Γρήγορα ο Κυρίτσης από τα τέσσερα μέτρα με την πίεση του Ντιαλό αστοχή, επίσης γρήγορα. Το Παγκράτη με τον Γιαννόπουλο πήγε να παίξει. Ωραία η πάσα στον Διαλό, κοντά στο καλάθι αυτός. Ισοφάρισε. Όχι, δεν ισοφάρισε. Δίνει προβάδισμα στο Παγκράτη 4-2. Τρίποντο από τον Τζάιδα. Πέντε τέσσερα. Πρώτο τρίποντο εύστοχο για την ομάδα του Γάλλου, για το παιχνίδι γενικότερα. Από τα χέρια του Παναγιώτη Τζάιδα, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ του Γάλλου, πίσω από τον κατά πολύ γυρεότερο συμπαίκτη του, τον Αλέξη Κυρίτση. Κάποιος σε σχέση με αυτά που έδειχνε στις περασμένες σεζόν, ο 24χρονος παίκτης έχει κάνει το step up. Εδώ υπάρχει λάθος, μάλλον κλέψιμο του Τζάιδα. Την πάσα που επιχείρησε να κάνει ο Χαϊκάλης, ο Κυρίτσης, ο Τσορμπατζόγλου για τρεις. Εύστοχος. 8-4. Δεύτερο τρίποντο για το Εγάλαιο από τα χέρια του Τσορμπατζόγλου. Ο Χαϊκάλης, Διαλό, με τον Μαλτέσιο, είναι πιο δυνατός, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Μαλτέσιος πήρε το rebound και τώρα παίρνει την μπάλα για να παίξει αυτός με ένας μέναν και το κατάφερε υπό τα χειροκροτήματα του Πάγκου και του Σωρότου να κερδίσει τον Διαλό σε αυτή την προσωπική τους μονομαχία. Δεκατέσσερα. Γιαννόπουλος. Το σούτ είναι για τρεις. Δεν τα κατάφερε ο Λαμπρόπουλος. Τζάιδας με πολύ ωραίο τρόπο. Όπως και ο Διπτσής προηγουμένως. 12-4 το Εγάλαιο. Της να χτίζει μια διαφορά. Χαϊκάλης προσπάθησε και αυτός από τα 5 μέτρα. Δεν τα κατάφερε ο Δουρουντούς, ο Κυρίτσης. Δεν τα κατάφερε αυτός, αλλά το σού του μεταβλήθηκε σε πάσα στον Μαλτέσιο. 14 λεπτών αγώνα. Το Εγάλαιο πάτησε γκάζι, έφυγε με 10 πόντους και ανάγκασε τον προπονητή του Παγκρατίου να πάρει το πρώτο time out και να φωνάξει και λίγο στους παίκτες του. Επαναφορά, το Παγκράτη πήγε να επιτεθεί γρήγορα. Ο Λαμπρόπουλος υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ στον Κυρίτσι, άπλωσε το χέρι. Και το Εγάλαιο πάλι με τον Δουρουντού και τον Τζάιδα. Ο Κυρίτσης, τον Μπατζόγλου. Προσπάθεια ήταν από τον Τζάιδα για τρεις, δεν βρήκε στόχο. Και το Χαϊκάλης από τη γραμμή των βολών. Μια κίνηση που την έχει, μια εκτέλεση, την πιστοποιεί και τώρα. Τρίτο καλάθι για το Παγκράτης, μειώσει σε 14-6 και ο Κυρίτσης με τον Δουρουντού. Τον πιέζει ο Χαϊκάλης, ο Δουρουντούς στον Τζάιδα, αυτός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Γιαννόπουλο. Μένουν 7 δευτερόλεπτα για το Παγκράτη, το Γάλλο, συγγνώμη, για να
ολοκλήρωσε την επίθεσή του. Πάσα ήταν προς τον Μαλτέσιο, έκλεψε και πάλι. Μάλλον έβαλε τα χέρια του και έκανε τον deflection ο Γιαννόπουλος. Πέντε δευτερόλεπτα τώρα, Ζάιδας. Μαλτέσιος για τρεις. Όχι, Ζάιδας πήρε το rebound και πήγε να το πάρει και πάλι, αλλά ο Λαμπρόπουλος τρέχει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Γιώργος Λαμπρόπουλος. Ωραίο καλάθι από τον Δήμετρο, 19χρονο παίκτη του Παγκρατίου. Τον Μπατζόγλου για τρεις πάλι. Δεύτερο τρίποντο για τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου. Φτάσε τους 6 πόντους και πήγε τη διαφορά πάλι στους 9. 17-8. Χαϊκάλης. Διαλό με τον Γιαννόπουλο. Θα πάει αυτός στο καλάθι. Ο Διαλό πήρε το rebound. Σε πλεονεκτική θέση και σκόραρε. 17-10. Κυρίτσης παίρνει τα δύο σκρίν από τον Μαλτέσιο και τελειώνει μόνος του τη φάση. Χαϊκάλης τρέχει, έφυγε του φωνάζει ο Δάγλας. Και έφυγε ο Χαϊκάλης και πήρε και το φάουλ. Πηγαίνοντας να περάσει κάτω από το καλάθι. Για να κάνει το ανάποδο lay-up. Πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Πάει προς τον πάγκο τώρα. Μάλλον από το χτύπημα που προέκυψε από το φάουλ που έγινε. Κάποιοι μάτωσε. Πάντως θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Ενώ στη θέση του μπήκε ο Γρίλης για να εκτελέσει τις βολές. Σαντίνος Γρίλης, ακόμα ένα νεαρό παιδί, ακόμα σε επίπεδο, ηλικιακό επίπεδο εφηβικού. Το 6 είναι γεννημένος, τα 2-5. Φωνάζει ο κόσμος για να τον επηρεάσει, έβαλε τη μία από τις δύο, 17-11. Μαλτέσιος. Σπάθησε ο Δουρουντούς, πολύ ωραία η πάσα στον Κυρίτσι. Και αυτός πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. 9-11, ωραία η φάση αυτή. Θα δούμε κατά πόσον είναι δουλεμένη, αν θα ξαναπαρατηρήσουμε τέλος πάντων. Να συνεργαστούν έτσι οι δύο ομάδες, οι δύο παίκτες. Ο Διαλό, καλάθι και φάουλ. Ο επιμένω νικά ουσιαστικά για τον Αλφα Διαλό που έκανε μια άγαρμπη προσπάθεια. Αυτή ήταν η πρώτη του, αλλά επέμεινε και έρθει στο rebound. Έβαλε το καλάθι. Και μια βολή έχει. Δεύτερο από τον Τσορμπατζόγλου. Διαλό στους 6 πόντους από τους 13 του Παγκρατίου. Για να δούμε τη βολή από τον Αλφα Διαλό. Οπότε υπάρχει βολή, υπάρχουν αποδοκιμασίες των φίλων του Εγάλεο που δεν πονάζουν έτσι στις επιθέσεις του Παγκρατίου, αλλά οι βολές είναι άλλο πράγμα. Πάντως την βολή την έχασε ο Διαλό. Κυρίτσης, ανοιχτός ο διάδρομος και βεβαίως με διασκελισμό ελαφιού ο Κυρίτσης το εκμεταλλεύτηκε. 21-13 κλέβει ο Ζάιδας και πάλι ο Κυρίτσης πρώτος στον ευνηδιασμό όπως είδατε. 23-13. Πιεστική άμυνα για το Γάλλιο σε όλο το γήπεδο. Διπτσής θα περάσει.
Φοβάται τους δύο αντιπάλους. Θα γυρίσει και δεν θα τα καταφέρει ο Λαμπρόπουλος. Καλή κίνηση ήταν πάντως. Ο Τζάιδας στον Μαλτέσιο και αυτός την προσπάθεια του να βρει την αδύνατη πλευρά, τον Κυρίτσι που ήταν ακροβολισμένος, κέρδισε το φάουλ. Τσορμπατζόγλου αποσύρεται στη θέση του Ζαραϊδόνης. Μοναδικός παίκτης που έχει δύο φάουλ. Το σούτ από τον Κυρίτσι. Τέτοια σούτ και ανοιχτά είναι ο βούτυρος στο ψωμί του. 8 πόντι ήδη για τον Αλέξη Κυρίτσι. Το πρώτο σκόρ της ομάδας βέβαια. Παρότι το γεγονός ότι δεν είχε παίξει σε αρκετά παιχνίδια. Ο Ντιπτσής ωραία βρήκε το διάδρομο και με δεξί lay-up πήγε το σκορ στο 25-15. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ρίτσις, πολύ ωραία πάσα για τον Μαλτέσιο, ο οποίος τον είχε ξεχάσει και ο Ντιαλό πήγε στη βοήθεια για τον Κυρίτσι και ο Μαλτέσιος πήγε στους 8 πόντους, πάει για ατομικό ρεκόρ, βεβαίως σίγουρα θα το πετύχει. 9 στο πρώτο παιχνίδι με το Παλαιοφάλιρο που έτυχε ο Μαλτέσιος για κίνηση του χειμώνα για το Εγάλεο. Βεβαίως και η προηγούμενη ομάδα στο Εγάλεο έπαιζε, ενώ υπάρχει και καλάθι το πρώτο για τον Γιαννόπουλο, για το Παγκράτη. Ζαραϊδόνης για τρεις με τη σειρά του, κάτω από το καλάθι ο Δουρουντούς δεν τα κατάφερε. Λαμπρόπουλος θα πάει για το coast to coast, ναι, και θα την αφήσει την μπάλα ο Γιώργος Λαμπρόπουλος. Το 5 αυτός γεννημένος. Ψηλό παιδί, ευκίνητο. Ωραία η πάσα για τον Δουρουντού από τον Τζάιδα. Ο Δουρουντούς που πόσταρε εκεί τον Τιψί και πήρε το φάουλ από τον playmaker του Παγκραδίου. Playmaker επειδή ο Χαϊκάλης ακόμα δέχεται τις περιποιήσεις από τη γιατρό. Κάπου στο φρύδι μάλλον το σκίσιμο αυτό και τοποθετήθηκε ένας επίδεσμος πολύ μεγαλύτερος από την σοβαρότητα του τραύματος φαντάζομαι, αλλά έτσι πρέπει. Η Ορδάνογλου που πέρασε στο παιχνίδι έκανε και το out. Δεν ήταν καλό το σούτ από τον Τζάιδα. Μια προσπάθεια από τον Γρίλη που τα κατάφερε με αριστερό lay-up. 27-21. Η Ορδάνογλου με τον Ζαραϊδόνη. Μαλτέσιος. Πάσα και πάλι οι δύο. Ήρθε όμως τρέιλερ ο Κυρίτσης, αφού ο Ζαραϊδόνης δεν τα κατάφερε. Και γίνεται ο πρώτος παίκτης που φτάνει τους 10 πόντους. Τελευταία φάση της πρώτης περίοδου, ένα σούτ για 3 πόντους από τον Τιπτσί. Ήταν άστοχο. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. 29-21. Μια χορταστική πρώτη περίοδος με 50 πόντους συνολικά για τις δύο ομάδες. Συνολικά μόνο 8 φάουλ, 4 για κάθε ομάδα. Παιχνίδι που εξελίσσεται γρήγορα. Λογικό όλο αυτό γιατί το είπαμε και από την αρχή της μετάδοσής μας εδώ. Βλέπετε την ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με αυτή που βρίσκεται στην ουρά. Βεβαίως το Παγκράτη δείχνει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι στιγμής και οφείλουμε να το πιστώσουμε, δεδομένου ότι είπαμε ότι υπάρχουν και παίκτες που δεν θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες λύσεις, κάποιες ανάσες στη συνέχεια του μάτς. Ο Γραμματίκας, ο Λιακόπουλος,
Κακόπουλος που επέστρεψε στο Παγκράτη. Βετεράνος πια. Θα βοηθήσει μήπως και κάνει κάποιες νίκες η ομάδα του Παγκρατίου και γλιτώσει τον υποβιβασμό που για την ώρα φαίνεται κάτι παραπάνω από αναπόφευκτος. Θα δούμε. Χαϊκάλης επανέρχεται μπανταρισμένο το κεφάλι όπως σας είπαμε. Αλλά δεν τον πτωεί αυτό να μπει πάλι στην πεντάδα. Γιαννόπουλος και Χαϊκάλης. Ο Διαλό πήγε να βρει τον Διψή. Γιαννόπουλος πήγε προς το τρίποντο. Τελικά δεν τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια. Τα κατάφερε με τη δεύτερη ο Γρίλης. Υπό τα πολύ έντονα χειροκροτήματα των ανθρώπων του Παγκρατίου, ο νεαρός έφτασε στους 5 πόντους και έχει και μια βολή. Για καλό του βγήκε ότι δεν φτώχησε στο πρώτο σουτ, γιατί έχει και αυτή την προσπάθεια. Τελικά δεν τα καταφέρνει εδώ να αυξήσει την παραγωγή του, την προσωπική. Ο Ολύμπιος έχει περάσει στην πεντάδα του Εγάλεο. Το σουτ από τον Λιαράκο που και αυτός ήταν στις επιλογές του κ. Σωρότου να έχει τα λεπτά του σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Δεύτερο φάουλ από τον Διαλό που αφήνει τη θέση του στον Εζέτζα. Βαλτέσιος με τον Ιορδάνογλου. Λιαράκος. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά εύστοχο το τρίποντο από τον Ολύμπιο. Υποπίεση μάλιστα. Αυτό είναι το τέταρτο τρίποντο που πετυχαίνει το Εγάλεο στο μάτς. Διψής με τον Χαϊκάλη. Θα προσπαθήσει να πάρει το σκρίν από τον Εζέτζα, αλλά δεν το κατάφερε. Θα είναι τώρα ανάποδα από ο Χαϊκάλης και θα κάνει και την προσπάθεια. Θα πάρει και το rebound μόνος του ο δυναμικός Εζέτζα. Για να αλλάξει γνώμη στον αέρα για το τι θα ήθελε να κάνει. Ζαραϊδόνης με τον Εζέτζα. Δεν τα κατάφερε ο παίκτης του Παγκρατίου. Μάλλον το μόνο που κατάφερε είναι να χρεωθεί και φάουλ, αφού ο Ζαραϊδόνης πάτησε γερά και πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο μάτς. 34-23. Και 35-23 ολοκλήρωσε το έμεσο τρίποντο ο Παναγιώτης Ζαραϊδόνης. Διψής. Περάσει ο Χαϊκάλης και θα εκτελέσει δεύτερο καλάθι του. 35-25. Χαϊκάλης που τον είχαμε συναντήσει ως τελεσπόρ και το Εγάλεο τον είχε συναντήσει ως παίκτη του Παλαιού Φαλήρου στην πρώτο γύρο. Ο Λιαράκος τον Ιορδάνογλου και πάλι ο Λιαράκος, ο Ολύμπιος, 2 δευτερόλεπτα, Λιαράκος για 3 και αυτός μέσα. Ηλίας Λιαράκος πρώτο του τρίποντο και συνολικά πέμπτο για το Εγάλεο. 7,5 λεπτά για το ημίχρονο. Ανόπουλος σωστά χρώνονται με βήματα στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Θα κάνει το πρώτο βήμα, αυτό το σημαντικό βήμα έτσι που είναι το μπάσκετ. Θα παίξει με 2 πύργους ο προπονητής του Παγκρατίου. Βγαίνει ο Γρίλης και θα περάσει ο Διαλό που όπως είπαμε έχει χρεωθεί με 2 φάουλ. Μοναδικός από το Παγκράτη που έχει τέτοιο πρόβλημα.
Και ο Εζέντζα θα πάει στον Ολύμπιο. Μαλτέσιος φάουλ από τον Χαϊκάλη που το παραδέχεται αμέσως. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Παγκρατίου. Ολύμπιος με Λιαράκο και ο Ιορδάνογλου. Τρίποντο από τον Ολύμπιο. Προσπάθησε ο Λιαράκος, αλλά σε πολύ καλή θέση ο Διψής που τρέχει. Την ολοκλήρωση την προσπάθεια παρά το γεγονός ότι γίνει πολύ νωρίτερα φάουλ από τον Ιορδάνογλου. Να ο Χαϊκάλης. Αφήνει το out στον Διψή για να υποδεχτεί την μπάλα λογικά. Δύσκολη προσπάθεια από τον Χαϊκάλη. Άστοχη. Ιορδάνογλου με εντυπωσιακό τρόπο. Λιαράκος. Ζαραϊδόνης, συγγνώμη. Καλάθη και φάουλ από τον Παναγιώτη Ζαραϊδόνη που το έχουμε πει και σε άλλες μεταδόσεις ότι έχει πολύ πρόβλημα συμμετοχή. Στο Γάλλο δεν είναι μόνο η πόντη που πετυχαίνει αλλά και τα rebound που αν μπορώ να εκτιμήσω, γιατί περί εκτιμήσεως πρόκειται, είναι πολλά τα παιχνίδια από αυτά τουλάχιστον που έχουμε μεταδώσει εμείς που έχει και διψήφιο αριθμό rebound. Διαφορά πήγε στους 15, 40-25. Ένα ακόμα κίνητρο για τους φίλους του Εγάλλου να ξεσηκώσουν την εξέδρα. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής το Εναρτάκι Κοτογεύματα. Με το Περιστέρι να έχουμε βάλει το Εγάλαιο, την γειτονική συνοικία βέβαια, γνωστή η αντιπαλότητα που υπάρχει και όχι με το Παγκράτη. Ο Ζαραϊδόνης έτοιμος για την ελεύθερη βολή. Άλλο ένα έμεσο τρίποντο ψήνεται, αν πετύχει την βολή ο Ζαραϊδόνης θα είναι το δεύτερό του. Πέρασε και ο Νικολιδάκης στην πεντάδα του Εγάλαιο. Στο ρότος ανοίγει το rotation αυτή τη δεύτερη περίοδο. Όπως συνήθως κάνει ο Ζαραϊδόνης. Αστόχησε. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο ο Ντάγλας βεβαίως. Εζέτζα με τον Γιαννόπουλο. Διαλό θα γυρίσει. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα είναι για το Εγάλαιο. Ο Ιορδάνογλου με τον Ολύμπιο. Κατευθείαν πήγε να απειλήσει ο Ολύμπιος. Θα τον έχει τώρα την μπάλα ο Ιορδάνογλου. Απόπειρα σκρίνα από τον Νικολιδάκη και πάλι ο Ολύμπιος. Τα δύο δευτερόλεπτα Ιορδάνογλου, δεν τα καταφέρνει αυτός. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε ο Νικολιδάκης. Και γκρίνια από τον Σωρότο, γιατί μάλλον κόλλησε εδώ η επίθεση της ομάδας του. Ο Εζέτζα υποδέχτηκε την μπάλα στο τρίποντο. Ωραία ο Χαϊκάλης, πέρασε, πήρε το φάουλ, κάτι ήθελε και παραπάνω. Αυτό έδειξε από την κίνησή του. Αλλά θα στηθεί τώρα στη γραμμή του φάουλ για δύο βολές. Ζαραϊδόνης και Λιαράκος φεύγουν, επανέρχονται
ο Κυρίτσης. Ο Ιουδάνογλου υπέπεσε στο δεύτερο φάουλ του. Δύο βολές για τον Χαϊκάλη. 5. Η πόντη του. Και 6 τώρα. 40-27. Ιορδάνογλου με τον Ολύμπιο. Κυρίτσι ζητάει μπάλα, αλλά τον παίζει deny ουσιαστικά. Ο αντίπαλός του. Αυτό δεν πτώησε καθόλου τον Νικολιδάκη να πετύχει το πρώτο καλάθι. Ένα σούτ από τα 3,5 μέτρα. Αντίπαλός του Λαμπρόπουλος. Ο Εζέτζα με τον Διαλό προσπαθούν και πάλι να συνεργαστούν οι δυο τους. Τελευταίο πεντάλεπτο μπήκαμε. Γιαννόπουλος θα περάσει και θα πάρει το τρίτο φάουλ του Ιορδάνογλου, ο οποίος μόνος του πηγαίνει στον πάγκο. Είναι βρισμένος ο Φράτος Ιορδάνογλου. Αφήνει τη θέση του στον Τουρουντού που επανέρχεται. Τρίτος πόντος από τον Γιαννόπουλο. Και τέταρτος τώρα. Μου αισθάνεται μεγάλος ο Γιαννόπουλος, παρότι είναι ούτε 21 δεν έχει κλείσει. Αυτήν την ομάδα, μια νέα προσθήκη στην πεντάδα του Εγάλεο. Ο Παναγιώτης Μιχαήλ με το νούμερο 33. Τον βλέπετε εδώ να έχει την μπάλα. Από τα μικρά τμήματα. Το Γάλλο του δίνει και αυτό είναι κάποια λεπτά ο Σωρότος. Θα μου επιτρέψει εδώ, έχει σαν κάτι άλλους που με 30 πόντους διαφορά δεν βάζουν τους μικρούς να παίξουν. Τέλος πάντων τώρα. Άλλωστε δεν περιμένει από εμάς ο Σωρότος να τον διαφημίσουμε τόσα χρόνια. Αν έχει και αν βγάλει παίκτες, να τους έχει ρίξει στα βαθιά. Ο Κυρίτσης στους 11. Παραμένει ο μοναδικός διψήφιος. Και στους 12 τώρα. Το σκορ πήγε στο 44-29. Τον είπα Παναγιώτη νομίζω το Μιχαήλ, ενώ είναι Απόστολος. Αλλάξουμε το όνομα του παιδιού. Διαλό για 2. Δεν υπάρχει καλάθι βεβαίως. Υπάρχει και φάουλ επιθετικό από τον Λαμπρόπουλο. Δεύτερο του. Το οποίο θα δώσει κατευθείαν την ευκαιρία στον Δουρουντού να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Και πράγματι τα καταφέρνει ο Δουρουντούς. Και στη δεύτερη βολή. 46-29. Χαϊκάλης με τον Μιχαήλ. Πέρασε ο Χαϊκάλης, έκανε και την προσπάθεια. Ο Εζέτζα πήγε για το rebound. Πάσα μακρινή από τον Δουρουντού στο Κυρίτσι και αυτός σαν σε προθέρμανση. 14 η πόντη του, 48 του Εγάλεο.
Λαμπρόπουλος με τη σειρά του θα σουτάρει. Πάει ο Εζέντζα να πάρει το rebound. Υπάρχει φάουλ από τον Λαμπρόπουλο στον Κυρίτσι. Ναι, που πρόλαβε την μπάλα, την τάπαρε που λέμε. Πέταξε μπροστά με ένα σκαμπίλι. Τρίτο για τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος αποσύρεται στον πάγκο. Ο Γρίλης περνάει στη θέση του. Φεύγει και ο Εζέτζα με τον Τιπτσί εδώ. Και ο... είπαμε απόντος του και του Λιακόπουλου και του Γραμματίκα. Πολύ πιο περιορισμένο rotation για τον προπονητή του Παγκρατίου, το οποίο προφανώς καταπονεί ακόμα περισσότερο τους παίκτες που τραβάνε το κουπί. Κυρίτσης δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Είναι πάντως μακράν ο πρώτος σκόρερ του μάτς. Δεκαπέντε τώρα η πόντη από τον Αλέξη Κυρίτσι. 49-29 διαφορά στους 20 πόντους για πρώτη φορά. Ο Ντύψης με τον Γιαννόπουλο για τρεις. Όχι. Ο Δωρουντούς από το rebound του Τζάιδα. Να, ο Κυρίτσης που θα εκτελέσει και για τρεις. Θα το βάλει κιόλας. 18 η πόντη του. 52-29. Τελευταίο τρίλεπτο. Πέμπτος διαφορετικός παίκτης του Εγάλεο. Ο Κυρίτσης που σκοράρει έξω από τα 6.75. Ο Γρίλης με τον Χαϊκάλη. Τα δύο δευτερόλεπτα. Ο Χαϊκάλης, ένα εντυπωσιακό στόπ από τον Μιχαήλ. Προσπάθεια να προλάβει την μπάλα ο Κυρίτσης που πήγε στην πυροσβεστική φωλέα. Εκεί. Τυχώς δεν έπαθε κάτι. Ο Μιχαήλ αποσύρθηκε. Πήρε τα λεπτά του. Πρώτη συμμετοχή αυτή στο πρωτάθλημα. Ο Γρίλης το φάουλ από τον άλλο νούμερο 11, τον Τζάιδα. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Γρίλης. Έξι πόντι του. Και 7 τώρα. Ο Κυρίτσης θα κατεβάσει και την μπάλα. Πάθει από τον Δουρουντού και τρίποντο από τον Τσορμπατζόγλου. Το είναι ο μοναδικός παίκτης του Εγάλεο που έχει πετύχει πάνω από ένα από τους 5 που τα έχουν καταφέρει. Τρίτο ήταν αυτό. 55-31. Τρίποντο και από τον Γιαννόπουλο. 7 έφτασε ο Αλεξιανόπουλος και ισοφάρισε τον Γρίλη. Τη θέση του πρώτου σκόρερ για το Παγκράτη. Τζάιδας λίγο πιο δυνατά από όσο έπρεπε. Ο Διαλό το rebound. Γρήγορα ο Ντιπτσής δεν τα κατάφερε στο drive. Και ο Δουρουντούς. Τζάιδας. Ωραία κίνηση και στους 7 ο Παναγιώτης Τζάιδας, 57-34. Ένα και 20 ακόμα, πιο χαμηλά, πιο ήρεμα, μάλλον φωνάζει ο Γιος Δάγλας. Εδώ προσπάθεια από τον Γιαννόπουλο για ένα τρίποντο ακόμα, ο Δουδοντούς τρέχει. Κολυδάκης, ωραία η κίνηση. Η
Διαφορά στους 25. Άνοιξε. Λόγω της ταχύτητας που έχει επιλέξει και να επιτίθεται και το Παγκράτη στο... αυτά τα τελευταία λεπτά. Να είδαμε ένα lay-up εδώ τώρα από τον Χαϊκάλη που φτάνει τους 8. 59-36 και με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Υπάρχει time-out που ζητάει ο κύριος Σωρότος. Ευκαιρία για μας να σας υπενθυμίσουμε ότι μεγάλος χρυσός μάλλον χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το Εναρτάκι Κοτογεύματα. Έτοιμο το Εγάλεο να ξεκινήσει την επίθεση, λογικά μια από τις τελευταίες του, αν όχι την τελευταία του, για το ημίχρονο. Να μοιαζώνει από το Παγκράτη. Δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα. Δουροντούς, ωραία η πάσα. Ο Ζαραϊδόνης κλείστηκε. Κυρίτσης παναδημιουργήσει μόνος του τον χώρο. Και το έχει κάνει αυτό χιλιάδες φορές. 20 πόντι από τον Αλέξη Κυρίτση. 61-36 τελευταία επίθεση του ημιχρόνου για το Παγκράτη. Ο Χαϊκάλης κάτι μου λέει ότι ναι, αυτό θα κάνει. Δεν θα τα καταφέρει όμως το τρίποντο του. Τέλος. 61-36 με την διαφορά να ανοίγει στο δεύτερο δεκάλεπτο όπου σημειώθηκε περίπου double score, πάνω από το double score, 32-15 ήταν η επιμέρους παραγωγή των ομάδων στην δεύτερη περίοδο, γι' αυτό και άνοιξε η διαφορά από τους 8 που ήταν πλέον. Τις δύο ομάδες χωρίζουν 25 πόντι σε αυτά τα μισά του δρόμου. Πρώτο σκόρερ του Εγάλεο και του αγώνα ο Κυρίτσης με 20. Για το Παγκράτη ο Χαϊκάλης έχει 8. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το Εναρτάκι Κοτογεύματα. Κάνουμε εμείς μια μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί.
Είμαστε και πάλι μαζί από το κλειστό γυμναστήριο Σταύρος Βενέτης στο Εγάλαιο για την συνέχεια, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στο Εγάλαιο και το Παγκράτη, 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1, τον πρώτο όμιλο. 61-36 μετά του δρόμου τα μισά. Ήδη μια διαφορά μεγάλη. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν οι δύο ομάδες στα 20 λεπτά που απομένουν. Για την ώρα ο Μαλτέσιος κέρδισε ένα φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Αν είναι εύστοχος και στις δύο, θα κάνει το ρεκόρ που σας λέγαμε από την αρχή. Ο Μαλτέσιος παίξει σε λίγα μάτς βέβαιος μετά το μέσα Δεκεμβρίου. 9 πόντι είναι το ρεκόρ του, 8 έχει πετύχει μέχρι τώρα στο μάτς το πρώτο ημίχρονο και το ισοφαρίζει τώρα με τον πρώτο πόντο του Εγάλαιο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νιψής πήγε να πασάρει χέρι με χέρι ουσιαστικά με τον Χαϊκάλη. Παρενευλήθη ο Τουρουντούς. Τώρα συνεργάζονται. 8 δευτερόλεπτα μένουν και ο Χαϊκάλης στον Γιαννόπουλο. Νιψής. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Προτίμησε αντί να σουτάρει να δώσει στον Διαλό. Σώθηκε ο χρόνος και ο Γιώργος Δουρουντούς θα κατεβάσει την μπάλα για το Εγάλαιο. Με τον Τζάιδα άλλαξε και τώρα πάλι ο Μαλτέσιος. Προηγουμένως πήρε το τρίτο φάουλ του Διαλό. Και με αυτό το σουτάκι από τα 4,5 μέτρα κάνει το ρεκόρ του για φέτος. Και βεβαίως έχει τη δυνατότητα όσο θα μείνει στο γήπεδο να το αυξήσει κιόλας. Τρίποντο από τον Λαμπρόπουλο. Πρώτο στο μάτς. Έχει πετύχει βέβαια και 4 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. 7 τώρα. 64-39. Τουρουντούς με τον Τζάιδα. Μαλτέσιος. Αγαρμπή πάσα εκεί για τον Τσορμπατζόγλου που δεν θα μπορούσε βέβαια να την ελέγξει την μπάλα, ούτε καν την πλησίασε. Στο άλλο καλάθι γρήγορα προσπάθησε ο Απρόπουλος. Ο Λαμπρόπουλος ήταν. Χαϊκάλης τώρα. Ένας ανάμεσα από δύο παίκτες. Ο Τσορμπατζόγλου πέταξε την μπάλα out. Μένουν 11 δευτερόλεπτα για το Παγκράτη. Να δούμε, εδώ προσπάθησε ο Γιαννόπουλος, δεν τα κατάφερε. Ο Μαλτέσιος γίνεται κάτω από την μπάλα. Τουρουντούς γρήγορα. Σούτ από τον Τσορμπατζόγλου, δεν τα κατάφερε. Ψαραϊδόνης πήρε την μπάλα. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται, αν μπορώ να καταλάβω καλά, από την γλώσσα του σώματος ο Τσορμπατζόγλου, ο οποίος αποσύρεται. Ο Λιαράκος περνάει στη θέση του. Τρίτο φάουλ για τον Τσορμπατζόγλου που με το που μπήκε στο γήπεδο να βρει λίγο ρυθμό. Θα κάνει το τρίτο το φάουλ. Γυψής. Διαλό. Από την κορφή της ρακέτας. Ο Δουρουντούς γράπωσε το rebound.
Ζαραϊδόνης. Ζάιδας. Ζαραϊδόνης, Μαλτέσιος. Να, κάτι ανάλογο έχει γίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Με ευτυχή κατάληξη τώρα δεν έγινε. Όπως δεν έγινε και η συνεργασία, δεν τελείωσε μάλλον καλά, η συνεργασία του Χαϊκάλη με τον Τύψη. Και πάλι το εργάλαιο. Ζαραϊδόνης. Με αυτό το Μπομπίτα. Στους 7 πόντους έφτασε ο Παναγιώτης Ζαραϊδόνης. Γρήγορα ο Δουρουντούς το rebound από το τρίποντο του Γιαννόπουλου. Μαλτέσιος και Ζαραϊδόνης. Λιαράκος με τον Μαλτέσιο. Ωραία οι δύο. Το σουτ τελικά είναι από τον Ζαραϊδόνη για τρίποντο. Ο έκτος παίκτης του Εγάλεο που ευστοχεί. Διαφορετικός για τρίποντο. Και αυτό είναι το 8ο τρίποντο του Εγάλεο. Φτάνει τη διαφορά στους 30 ο Χαϊκάλης. Ωραία η πάσα στον Διαλό που απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του. Έβαλε το καλάθι. Αλφα Διαλό έφτασε στους 8 και από το φάουλ του Λιαράκου έχει και μια βολή. Την οποία και εκμεταλλεύεται. 9 πόντοι από τον Αλφα Διαλό. Δουρουντούς με τον Διαλό. Πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Τζάιδας. Δεν τα κατάφερε. Έπαιζε την μπάλα πάνω από το Στεφάνι. Αλλά μπάλα είναι και πάλι για το Εγάλαιο βέβαια. Τον Ζαραϊδόνη και τον Τζάιδα. Μαλτέσιος. Γιαράκος. Ζαραϊδόνης. Γιαράκος για δύο τώρα το σουτ. Και πετύχει και ένα τρίποντο το πρώτο ημίχρονο. Ο Λιαράκος έφτασε τους 5 τώρα. Και πάλι στους 30 η διαφορά. Χαϊκάλης πήγε να επιτεθεί γρήγορα. Η μπάλα συνεχίζει να είναι για το Παγκράτη. Ο Εζέτζα. Περνάει στη θέση του Ιντιαλό. Χαϊκάλης. Πάει στα πόδια του η μπάλα. Όχι, στα πόδια του Λιαράγκου λέει ο ρέφερι. Γιαννόπουλος θα περάσει. Δύσκολη προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ ο Αλεξιανόπουλος. Δύο βολές για τον Αλέξη Γιαννόπουλο που είναι στους 7. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες. 5 για την ακρίβεια εκεί στους 7, 8 πόντους και 9. Κανείς δεν ψήφισε ακόμα για το Παγκράτη. 71-44 από τον Γιαννόπουλο. Εύστοχος και στις δύο βολές. Το 5 λεπτό της τρίτης περίοδου είμαστε. Μιχαήλ και πάλι στην πεντάδα. Ζαραϊδόνης παίρνει το φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Τρίτο.
κάποια στιγμή. Προφανώς και στην και η ομάδα του Παγκρατίου θα χρησιμοποιήσει και τους άλλους παίκτες που δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Νομίζω από τον νεαρό τον Μιχαήλ. Τώρα πιέζει τον Διπτσή. Χαϊκάλης. Γιαννόπουλος με τον Μαλτέσιο βρήκε τον τρόπο. Δημιούργησε τον χώρο, αστόχησε όμως. Λιαράκος. Μιχαήλ και Ζαραϊδόνης. Κοίταξε και προς τον πάγκο. Να γυρίσει μπάλα, ζητάει ο Σωρότος. Μαλτέσιος με πλάτη. Με τον Εζέτζα αντίπαλο. Θα τελειώσει μόνος του από τη φαίνεται. Όχι. Σουτ στον Λιαράκο. Δίνει ανοιχτό. Corner free από τον Ηλία Λιαράκο. Δεύτερο τρίποντό του. 73-44. Άστοχος ο Χαϊκάλης. Μιχαήλ με τον Ζαραϊδόνη. Λιαράκος πάλι. Μαλτέσιος. Κάτι μου λέει ότι τώρα όχι. Συνεχώς με διαψεύδει ο Γιάννης Μαλτέσιος που ταΐζει τους συμπαίκτες του με σωστές πάσες. Είδατε πόσο ωραία βρήκε τον Τζάιδα εδώ πάνω στην κίνηση. 9 από τον Τζάιδα. Άλλη μια ασίστ για τον Μαλτέσιο που έχει βέβαια και την εμπειρία και την οξυδέρκεια τόσο τον άλλον να διαβάζει το παιχνίδι, ωραία. 75-44. Time out από τον προπονητή του Παγκρατίου. Χρυσός χορηγός της μεταδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Παγκράτη με τον Διπτσή μετά το time out. Ο Χαϊκάλης με τον Λαμπρόπουλο που περνάει από τον Τζάιδα, δεν τα κατάφερε όμως και τα βάζει με τον εαυτό του για την αστοχία του. Τζάιδας στο άλλο καλάθι. Ο Μιχαήλ πήγε για κάτι εντυπωσιακό, δεν το κατάφερε. Χαϊκάλης, Διπτσής, τρίποντο εύστοχο από τον Λαμπρόπουλο που το πανηγυρίζει. Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει τους 10 πόντους για το Παγκράτη με το δεύτερο τρίποντό του και συνολικά τρίτο της ομάδας του. Ζαραϊδόνης πάει να απαντήσει. Νικολιδάκης, ο Διαλό τελικά πήρε το rebound. Εζέτζα με τον Ραϊδόνη, Διαλό, δεν τα κατάφερε. Μιχαήλ. Ζάιδας, ωραία ήταν η πάσα στον Νικολιδάκη. Τρίποντο για τον Μιχαήλ, όχι. Φάουλ από τον Τζάιδα. Ο Λαμπρόπουλο του κράτησε το χέρι.
Το συγγνώμη, time out από τον Σορότο. Δεύτερο φάουλ του Τζάιδα βέβαια. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας, η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Στους 20 ο Κυρίτσης, ο οποίος βέβαια έχει αγωνιστεί σε όλο το διάστημα αυτής της τρίτης περίοδου, παραμένει πάντως για μακράν ο πρώτος σκόρερ του Εγάλαιο. Στους 11 είναι ο Μαλτέσιος και στους 10 ο Ζαραϊδόνης, οι άλλοι δύο που έχουν φτάσει τους, και ξεπεράσει τους 10 πόντους. Κοντά βρίσκονται άλλοι τρεις, ο Λιαράκος με 8, ο Τσορμπατζόγλου με 9 και ο Τζάιδας με 9 και αυτός. Έχουν ελπίδες. Α, λέει κάτι αυτό βέβαια, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον νικητή του αγώνα, προφανώς το ψάχνουμε σε τέτοιου είδους αριθμητικά στοιχεία. Δύο βολές για τον Λαμπρόπουλο μετά το φάουλ που είχε κερδίσει στο άλλο καλάθι. Το 5-48. Το 95-49. 12 πόντοι από τον Λαμπρόπουλο. Ολύμπιος με τον Μιχαήλ. Τζάιδας και Ζαραϊδόνης. Δύο δευτερόλεπτα. Το πρόλαβε ο Ολύμπιος, δεν ήταν καλό το... Μάλλον δεν το πρόλαβε, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Το Παγκράτη με τον Τιπτσί. Πάλι ο Χαϊκάλης, που αν εξαιρέσουμε τα λεπτά που έμεινε έξω για να αποκτήσει αυτή τη μπαντάνα στο κεφάλι, δεν έχει βγει άλλη φορά. Να δούμε από αυτάει πολύ η μνήμη μου. Καλάθι από τον Εζέτζα, το πρώτο του. Το 95-51 το Παγκράτη, που παρότι έχανε και με 30 και με παραπάνω από 30, τώρα μείωσε στους 24 βέβαια. Αλλά δείχνει ότι δεν θέλει να το παρατήσει το παιχνίδι όσο μπορεί. Μιχαήλ με τον Δουρουντού. Είναι πάλι ο νεαρός. Ωραία η πάσα ο Δουρουντούς. Τρίποντο από τον Λιαράκο. Όχι. Χαϊκάλης. Λιαράκος παίρνει το rebound. Γρήγορα ο Μιχαήλ, πολύ γρήγορη επίθεση και το πρώτο καλάθι του Απόστολου Μιχαήλ στο πρωτάθλημα. ...77-51. Τρίποντο από τον Διαλό, δεν τα κατάφερε εδώ. Τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Δουρουντούς, Ολύμπιος, Λιαράκος. Ένα εντυπωσιακό στόπ από τον Διαλό. 2-1, Χαϊκάλης προλάβει, ναι. Το βάλει όμως. Τελειώνει με 77-51 η τρίτη περίοδος. Μια περίοδος που ήταν η πιο ανταγωνιστική μέχρι τώρα από πλευράς διαφοράς.
με συνολικό σκορ, μάλλον επιμέρους σκορ, 16-15 για το Εγάλιο και πάλι, οι περισσότεροι πόντοι, αλλά ένας διαφορά, βεβαίως διαφορά έχει διαμορφωθεί από τα πρώτα δύο δεκάλεπτα και είναι τέτοια που επιτρέπει να παίξει με πιο κατεβασμένη ταχύτητα η γηπεδούχος ομάδα που προηγείται, όπως είπαμε, στην βαθμολογία του ομίλου. Time out για το... Μάλλον, συγγνώμη. Το πάρει το διάλειμμα της τρίτης με την τέταρτη περίοδο και 10 λεπτά ακόμα. Ένα κατοχυρωθεί άλλο ένα φίλο αγώνα στο Εγάλεο που θα συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα του ομίλου. Δεν ξέρω αν ο Σωρότος που γελάει τώρα, υπάρχει ένα σύνθημα που ακούγεται, το οποίο προφανώς γίνεται για να τον κολακέψουν οι φίλοι του Εγάλου, αλλά δεν έχει ο Σωρότος τέτοιες ούτε ανησυχίες ούτε διασυνδέσεις για να τους ικανοποιήσει τα αιτήματα, αν μπορείτε να καταλάβετε τι λέμε. Κάτι του ζητούν να τους φέρει, αλλά είναι εκτός των άλλων των δυνατοτήτων του, είναι και τέρας ηθικής ο προπονητής του Εγάλεο. Καμιά φορά και ίσως σε βάρος της καριέρας που θα μπορούσε να έχει. Ζαραϊδόνης επανέρχεται στην πεντάδα του Εγάλεο. Μαλτέσιος, ο Τζορμπατζόγλου που και αυτός επανήλθε και επανήλθε με καλάθι που τον κάνει και αυτόν διψήφιο. Έφτασε τους 11. Τζορμπατζόγλου, και αυτό είναι το μοναδικό καλάθι δίποντο που έχει πετύχει στο μάτς. Τα υπόλοιπα ήταν τρίποντα. 79-51. Πρώτο φάουλ από τον Μαλτέσιο, νομίζω. Ναι. Διψής. Διαλό με τον Διψή πάλι. Ο Παγκράτη καταφέρνει να πάρει το επιθετικό rebound. Λαμπρόπουλος με τον Τζορμπατζόγλου. Διψής, τα 5 δευτερόλεπτα. Θα σε μαρκαριστεί ο Διψής, δεν θα το βάλει. Ο Ολύμπιος περιμένει την κίνηση που θα γίνει. Ο Μαλτέσιος Δουρουντούς. Ούτε τώρα ο Δουρουντούς θα κάνει σουτ από μακριά. Σημάδι της σοβαρότητας έτσι που έχει το παιδί αυτό. Δεν... πρόλαβε ο Ζαραϊδόνης που έκανε το... τράβηξε το πόδι του, να που έγινε κάτοχος της μπάλας, βέβαια δεν πρόλαβε κατά τους ρέφερι. Τώρα άμα το δούμε σε αργή κίνηση μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά δεν παίζει ρόλο. Η απόφαση των διαιτητών πάντα είναι αυτή που υπερτερεί, υπερισχύει και μετράει στο τέλος. Διψής. Περάσει από τον Μαλτέσιο και θα το πάρει το φάουλ.
Δύο βολές για τον Κωνσταντίνο Ντύπτσι. Έχει 4 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Και αυτός είναι ο πρώτος πόντος που πετυχαίνει. Στο δεύτερο. Τους 6 έφτασε τώρα. Νικολιδάκης στη θέση του Ολύμπιου. Όχι. Στη θέση του Μαλτέσιου. Και ο Σαραϊδόνης. Ο Ολύμπιος δεν κατάλαβε ότι ήταν για αυτόν η μπάλα. Διψής. Αυρόπουλος. Περάσει. Πολύ ωραίο καλάθι. Πάνω στον Νικολιδάκη. Ο Δουρουντούς. Φάουλ από τον Διψή που ζητάει και συγγνώμη από τον αντίπαλό του για το... Μάλλον υπέρ του δέοντος. Στενό μαρκάρισμα. Τρίτο φάουλ από τον Διψή. Ολύμπιος. Ζαραϊδόνης. Και πάλι. Ολύμπιος. Κλέβει ο Γρίλης. Πριν η μπάλα φτάσει στον Νικολιδάκη. Γρήγορα ο Γιαννόπουλος για τρεις. Γρήγορα το rebound από τον Ολύμπιο. Ήμερα φωνάζουν από τον πάγκο του Γάλεο. Για να συνεργαστούν ο Τσορμπατζόγλου με τον Ντουροντού. Ντουροντού. Κολυδάκης. Από την πολύ ωραία πάσα σκαστή του playmaker του. Τελειώνει. 6 πόντοι από τον Άγγελο Νικολιδάκη. Γιαννόπουλος με τον Διψή. Σούτ από τον Λαμπρόπουλο. Βάλλοντα από τον Ζαραϊδόνη. Τρίποντο από τον Τσορμπατζόγλου με τη γνωστή εντυπωσιακή καμπύλη. Τέταρτο τρίποντο από τον Τσορμπατζόγλου και 14 πόντοι του. Για φορά πάει πάλι στα επίπεδα επί και κοντά στους 30. Ρίλης. Και Ζέτζα. Μπάλα. Μετά από λίγη ισορροπία θα καταλήξει το καλάθι. Παθεί ο Λαμπρόπουλος. Μπάλα καταλήγει στον Τσορμπατζόγλου. Ζαραϊδόνης, Τζάιδας. Τσορμπατζόγλου. Πολύ δύσκολο σούτ, αλλά και πάλι μέσα. 86-57. Για το Γάλλιο που ηρέμησε. Δεν έχει και νόημα άλλωστε να... ζητήσει κάτι παραπάνω από το Ροσφύλλο. Ούτε διαφορές παίζουν όλο, ούτε κάτι τώρα. Συγκεκριμένη ομάδα προφανώς. Το Γάλλιο που έχει καλύτερη επιθετική συγκομιδή φέτος τους 91 πόντους που πέτυχε στο παιχνίδι με τη ΦΕΑ πρώτου γύρου, το παιχνίδι που είχε μεταδοθεί και από το telesport.gr.
Τώρα έχει 86 με 5 λεπτά που απομένουν. Λογικά θα τους ξεπεράσει. Ο Χαϊκάλης που είχε βγει για λίγο επανήλθε με άστοχο drive. Να, άλλο ένα καλάθι από τον Μιχαήλ, ο οποίος έφτασε τους 4 πόντους και έχει και μια βολή. Υπάρχει time out. Πέντε λεπτά και τρία δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το match. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Έτοιμος ο Μιχαήλ για την έξτρα βολή. '89-57 για τον Εβιώτη Χαλκιδαίο. Νεαρό. Τρίποντο από τον Γιαννόπουλο. Υπάρχει. Επιθετικό φάουλ. Και ο Γιαννόπουλος στους 12 τώρα και αυτός διψήφιος. Προσπάθησε ο Γρίλης πριν πετάξει την μπάλα. Σουτ για τρεις από τον Τζάιδα. Όχι. Χαϊκάλης με τον Πρόπουλο. Δεν τα κατάφερε εδώ. Μιχαήλ το rebound. Ωραίο καλάθι από τον Τζάιδα. Και αυτός διψήφιος, τους 11 έφτασε. 91-60. Χαϊκάλης ανάμεσα από δύο πήγε να απειλήσει. Διαδικαστικά, βεβαίως, τα τελευταία λεπτά. Ο Ιορδάνογλου.
Μιχαήλ. Και πάλι. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζει. Μουστόλης Μιχαήλ. Δεύτερο από τον Εζέτζα. Δύο βολές καινούργιες για τον νέο απόκτημα του Γάλλου. 6 πόντι του. Έστοχο στην πρώτη μόνο. Αυτή ήταν η βολή η οποία θέτει το νέο ρεκόρ παραγωγικότητας του ΕΓΑΛΟ για την φετινή σεζόν. 92. Έφτασε. Φάουλ που κερδίζει ο Γιαννόπουλος και θα εκτελέσει με τη σειρά του ζευγάρι βόλων. Τρεις από τον Γιαννόπουλο. Αν πετύχει και αυτήν, φτάνει τον Λαμπρόπουλο στους 14. Και πράγματι το καταφέρνει. 92-62. Ζαραϊδόνης, ο Μιχαήλ. Και πάλι ο Πολύγρης είναι, όχι, ο Ζαραϊδόνης, συγγνώμη. Εδώ έχουμε τρίποντο για τον νεαρό. Αυτός είναι από τα μικρά τμήματα του Εγάλεου. Άλλο ένα καλάθι από τον Γιαννόπουλο. 64-64, για 2 ήταν το σου του Κολίγρη. Προηγουμένως 94 είπαμε, 64. Γύρισε ο Λιαράκος, θα πετύχει και αυτό το καλάθι που θα του θέσει το φετινό του ρεκόρ. 8 είχε με τον Εφαόζ όταν έπαιξε το Εγάλεο, τώρα έφτασε και αυτός τους 10. Τρίποντο άστοχο από τον Λαπρόπ, από τον Γρίλη. Γιαράκος. Μένει στο έδαφος ο Ηλίας Γιαράκος. Κάτι φάνηκε να πατάει άσχημα στον Γρίλη, ο οποίος είναι από πάνω του και προσπαθεί να το εξηγήσει προφανώς ότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο, αλίμονο. Γιατρός του αγώνα πάει κατευθείαν για να περιποιηθεί τον Λιαράκο, ο οποίος μάλλον εδώ έχουμε να κάνουμε με διάστρεμα, αν μπορώ να καταλάβω καλά, αλλά ναι, γιατροί δεν είμαστε. Γιαράκος που πριν από μια φάση είχε πιστοποιήσει την καλύτερη του επιθετικά εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Γιαννόπουλος, το πατάει ο Λιαράκος, κάτι δείχνει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα. Κουτσένει μεν, αλλά είναι άλλο να μην μπορείς καν να το πατήσεις και άλλο να... όσοι έχουν παίξει και σε πιο ερασιτεχνικές συνθήκες καταλαβαίνουν, τι θέλουμε να πούμε. 1-22. Ο Λιαράκος σιγά σιγά πάει προς τον πάγκο. Το μάτς συνεχίζεται. Τζάιδας.
Θα γυρίσει. Ενώ υπάρχουν συνεχόμενες αλλαγές για τον κύριο Δάγλα. Τώρα και ο Μαραγκουδάκης πέρασε και, και τον Μπέλο βλέπω. Και ο Ντότσι. Τώρα όλοι μπήκαν. Τρίποντο από τον Μαραγκουδάκη. Δεν... και στόχο και ο Γαλάνης. Σε βάλω όλοι να πάρουν συμμετοχή ο Δάγλας. Ο Μιχαήλ προσπαθεί και τα κατάφερε να κερδίσει την κατοχή για το Εγάλεο. ...96-64 με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Άλλο ένα καλάθι από τον Νικολιντάκη και τα εκατοστάρα που έγινε με κλέψιμο και καλάθι από τον Δουρουντού που χαμογελάει. Το πρώτο του εντός παιδιάς. 100-64, πρώτη εκατοστάρα φετινή για το Εγάλεο στο κατά τεκμήριο, έτσι πιο εύκολο παιχνίδι του. Εδώ έχουμε φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία στον νεαρό, τον Μαρκελιάν Ντότσι, να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο αντρικό της ομάδας του, κάτι που το καταφέρνει και είναι στην πρώτη και στη δεύτερη βολή. 166, ποτικά χειροκροτήματα και από το Εγάλεο. Τέλος, δεν θα κάνει άλλη επίθεση το Εγάλεο, θα την πάρει τώρα για το... ακριβώς για να γίνει σωστά το πράγμα ο παίκτης Παγκρατίου. Τέλος, κάποια δευτερόλεπτα μένουν ακόμα, αλλά ήδη οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει να χαιρετιούνται και οι ανυπόμονοι φίλοι του Εγάλεου άναψαν και καπνογόνο. Πριν λοιπόν η ατμόσφαιρα γίνει αποπνικτική για μας και πέσει ο μίχλι που λέμε, να σας συνοψίσουμε εμείς το μάτς που έληξε με 166. Προηγουμένως να σας πούμε ότι μεγάλος, από ότι χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας ήταν η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Ενώ εσείς βλέπετε τις αγκαλιές μεταξύ των φίλων των δύο ομάδων αλλά και τα πανηγύρια τώρα. Να πούμε τα αριθμητικά στοιχεία του αγώνα. 29-21 η πρώτη περίοδος, 61-36 το ημίχρονο, 77-51 η τρίτη περίοδος και 100-66 το τελικό σκορ. Πρώτα φωνάζει το Παγκράτη. Ποτικά χειροκροτήματα, τώρα το Εγάλεο. Η Ορδάνογλου συμμετοχή. Ζαραϊδόνης 10 με ένα τρίποντο. Λιαράκος 10 με 2 τρίποντα. Τσορμπατζόγλου 16 με 4 τρίποντα. Ο Τζάιδας 11 με 1 τρίποντα. Δουρουντούς 4. Ολύμπιος 3 με 1 τρίποντο. Κυρίτσης 20 με συμμετοχή ουσιαστική μόνο στο πρώτο ημίχρονο. 20 με 1 τρίποντο. Ο Νικολιδάκης 8. Μαλτέσιος 11, φετινό ρεκόρ. Κολίγρης 2 και ο Μιχαήλ στην πρώτη του εμφάνιση ως παίκτης του Εγάλεου 6. Για την ομάδα του Παγκρατίου ο Γιαννόπουλος είχε 16 με 2 τρίποντα, πρώτο σκόρ της ομάδας. Ο Χαϊκάλης 8, ο Ντιαλό 9, ο Εζέτζα 4, ο Ντιπτσής 6, ο Λαμπρόπουλος 14 με 2 τρίποντα, ο Γρίλης 7. Και συμμετοχή, ο Ντότσι είχε 2 πόντους οι 2 τελευταίες βόλες και συμμετοχή η Μαραγκουδάκης, Μπέλος, Γαλάνης και Ζαρίφης. Τίποτα άλλο λοιπόν από εμάς, την τεχνική επιμέλεια. Μαζί μας και μαζί σας ο Γιώργος Μπόγρης, στην οργάνωση της παραγωγής η Αρχοντία Χαροπούλου και στο μικρόφωνο ο Αργύρης Παγαρτάνης. Να είστε όλοι καλά.
Καλό βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.